ακόμα και φαντάξει στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Τάσος Ριζόπουλος είναι στην Αθήνα. Χειροκροτήστε. Και ήρθε να υποδεχτεί Κώστα Μαρτάκη. Καλησπέρα. Και Διονύση Μακρύ. Καλησπέρα. Δεν είναι λίγο δύσκολο να έχεις φτάσει στην πηγή και να μην πίνεις νερό? Ναι, το είπαμε. Γιατί ένας από τους δυο σας δεν θα είναι στην τετράδα, την τελική τετράδα, και δεν θα διεκδικήσει και το έπαθλο το χρηματικό των 200.000 ευρώ, αλλά και το συμβόλαιο με τη Sony BMG. Ευτυχώς που υπάρχει τηλεοπτική κάμερα, Μαρτάκη. Αποτυπώνει κάθε συγκίνηση. Γιατί δεν θα φτάσαμε στην πηγή και θα πιούμε νερό, πιστεύω. Είμαστε κερδισμένοι. Και ήδη δεν θα πάτε και στην τετράδα. Δεν θα πάμε στην τετράδα. Άλλο θα πιούμε στην πηγή νερό, άλλο θα πιούμε φιαλωμένο. Εντάξει, και τα δύο θα είναι. Και τα δύο νερό. Και τα δύο νερό είναι, βέβαια. Τι κοινά έχει, πιστεύει, με τον Κώστα το Μαρτάκη, εσύ, σαν Διονύση Μακρύ? Κοινά. Ναι. Παρόμοιο χρώμα ματιών. Έλα, μπράβο. Σωστό, ήταν ανοιχτό χρώμα και οι δύο, ναι. Το μάλλον περίπου το ίδιο χρώμα πάνω κάτω. Νομίζω ότι και οι δύο θέλουμε να κάνουμε πράγματα σε αυτό το χώρο. Το πιο κοινό αυτό είναι. Τι διαφορετικό έχεις με τον Διονύση το Μακρύ, Κώστα Μαρτάκη? Τι διαφορετικό? Ναι. Αφού βρήκαμε τα κοινά σημεία, τους κοινούς παρονομαστές. Δεν έχω εμπειρία. Που έχει κάποια εμπειρία. Σωστός. Καλά το πάει. Και αυτό το έχω ξαναπεί, αλλά με την καλή έννοια, ζηλεύω κάποια γυρίσματα που έχει. Ναι, το έχω ακούσει. Σε κάποια επεισόδια το έχεις πει. Τρελαίνω. Θέλετε να κάνετε και ένα ντουέτο? Φυσικά. Το έχετε συνεννοηθεί, το έχετε βάλει, ας πούμε? Δεν το έχουμε συνεννοηθεί. Τώρα που το λες, καλή ιδέα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον Ηλία τον Ψινάκη. Ναι. Είναι μάνατζερ. Θα ήθελε να σε αναλάβει ο Ηλίας ο Ψινάκης? Θα ήθελα να με αναλάβει πάρα πολύ ο Νίκος ο Μουρατίδης. Λοιπόν, αφιερώνουμε ένα τραγούδι τώρα στον Ανδρέα Μικρούτσικο. Πάμε! Έχουμε συνεννοηθεί ο Διονύσης όμως. Ο Διονύσης. Στον Ανδρέα Μικρούτσικο λοιπόν θα το αφιερώσω. Γυναίκες, γυναίκες, αχ με κάψατε. Γυναίκες, γυναίκες, με ρημάξατε. Είστε καταπληκτικοί, ταιριάζει η χημεία σας και νομίζω αυτό που είπατε, ότι το σκέφτεστε να συνεργαστείτε επί σκηνής, γιατί όχι και δισκογραφικά, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι εκπληκτικό. Και εμείς έτσι το έχουμε φανταστεί, γι' αυτό το έχουμε πει κιόλας. Και τι θα πει ο Θάνος ο Τζάνης? Εντάξει, που είναι κολλητός σου. Μπορεί να πάει σε άλλο μαγαζί. Τι έφυγε στον Κώστα σαν Διονύση Μακρύς? Να καταφέρει να πραγματοποιήσει αυτά όλα που έχει σαν στόχο. Έξω από εδώ, όταν φύγουμε από εδώ. Μα εκεί. Πού είναι το τραγούδι? Είναι εκεί η πραγματική αρένα. Μια πολύ όμορφη καρδιά. Εσύ τις ευχές σου για το Διονύση. Επίσης, πραγματικά, ό,τι έχει στο μυαλό του, ό,τι ποιοι είναι οι στόχοι του, να τους πραγματοποιήσει. Φιλιά, καλή επιτυχία Κώστα Μακρύ. Καλή επιτυχία Κώστα Μακρύ, Διονύση Μαρτάκη. Σωστό. Λοιπόν, Διονύση Μακρύ, Κώστα Μαρτάκη, καλή επιτυχία. Πάμε. Κοσμοράδιο 95,1. Να χαρώ, ήρθε, δεν χαίρεσαι, φεύγω. Ρε, γύρνα πίσω που δεν χαίρομαι, δεν στο σπούδι μας περιμένει ο ακροατές. Χάρηκα, περάστε παρακαλώ. Από εδώ. Παρακαλώ, ο κύριος Μαρτάκης ξεκινάει τη ραδιοφωνική συνέντευξη στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Εγώ να ακούσω. Έχει να γίνει χαμός. Να σου πω, έλα να ξετυλίξουμε το κουβάρι του Κώστα Μαρτάκη, γιατί εσύ είσαι η έκπληξη του συγκεκριμένου. Γεια σας, είπα, θέλω να με φωτογραφίσετε. Όχι, θέλω να περάσω από casting. Ένας φίλος μου, πιο μικρός από μένα, άλλαξε περιτοριό. Και επειδή είχα πάρει το δίπλωμα εγώ εκείνη την εποχή και ήμουνα όποιος ήθελε, έκανα το ταξιτζί εκείνη την εποχή. Και του λέω, θα σε πάω εγώ. Και πηγαίνοντας εκεί, μου λέει, δεν έρχεσαι πάνω, γιατί σου λατρεύομαι, δεν ξέρω τώρα να πω μέσα εκεί. Και πήγα. Και όπως πήγα, την επόμενη μέρα το έλεγα κιόλας. Και το τραγούδι, πάλι θύψες πόρτες ή μόνος σου? Το τραγούδι τραγούδαγα στο μπάνιο, στο σαλόνι, στην κουζίνα. Και επειδή γενικότερα δεν μου αρέσει να φτάσω, δεν θα μου άρεσε να φτάσω σε μια ηλικία πιο μεγάλος και να πω γιατί δεν το έκανα, γιατί δεν το προσπάθησα τουλάχιστον. Γι' αυτό λέω, ωραία, αφού το αγαπάω και τόσο πολύ και αφού μου είχαν πει ότι κάτι μπορώ να κάνω. Ακούγεσαι, δεν είσαι φάρος, ναι. Λέω, ας το δοκιμάσω. Πόσο φάνηκε η πρόταση που έκανε ο Ανδρέας στον αέρα να σε αναλάβει ο Ηλίας Ψινάκης? Επειδή δεν ξέρω πού πάει γενικότερα, δεν έχει αποδείξει ο Ηλίας ο Ψινάκης ότι είναι κορυφαίος στη δουλειά του. Δεν αφήσει, αυτό πίστεψα. Ναι,
θα ήταν τιμή μου, νομίζω. Κωστή, φιλιά μέσα σε όλα τα παιδιά. Να βγεις νικητής, όπως να βγουν οι νικητές και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν φτάσει μέχρι εδώ, γιατί όλοι είστε νικητές. Αυτό. Και να αποκομίσεις όλα αυτά για τα οποία μπήκες μέσα. Προσπαθώ, προσπαθώ, πάντα θα προσπαθώ.